Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι σήμερα το σημαντικότερο, αλλά δυστυχώς υπάρχει μόνο ένα πρωτοσέλιδο γι' αυτό. Θα περίμενα να υπάρχουν περισσότερα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσω από το θέμα του χαμένου ονείρου, όπως το αποκαλεί η ναυτεμπορική, για τη σύγκληση μισθών με την Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat, το εισόδημα στην Ελλάδα, το κατακεφαλήν εισόδημα, είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Βουλγαρία, που είναι σε οριακά χειρότερη θέση και αντιστοιχεί στο 67% το ελληνικό εισόδημα, το κατακεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης, στο 67% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το θέμα, το κυρίως θέμα που η Βουλή θα έπρεπε να συζητά σήμερα και αύριο? Ξέρετε, είναι σοβαρό ζήτημα. Βεβαίως είναι σοβαρό ζήτημα. Η επιδείνωση, η ραγδαία επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων συνολικότερα, μετά από μια 15ετία σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής. Και αυτό αποδεικνύεται ότι εντός των τυχών της Ευρωζώνης όχι μόνο σύγκληση δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει απόκληση. Και αυτή η απόκληση θα χειροτερεύσει το επόμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηνικολάου. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό πιο χαμηλά και τον ανεβάζουμε. Προσέξτε, ισχυρίζεται αυτό το πράγμα η κυβέρνηση, όμως ακόμη δεν έχουν καλυφθεί οι απώλειες που υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και βεβαίως δεν μπορεί να συγκριθεί όποια αύξηση στον κατώτερο μισθό με τον τιμάριθμο και τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, που επί τ' ουσίας δεν καλύπτεται καν αυτές τις απώλειες του πρόσφατου πληθωρισμού. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό δεύτερον, έχει μεγαλύτερη σημασία να δούμε το μέσο μισθό και την πορεία του μέσου μισθού. Η πορεία του μέσου μισθού δείχνει ότι συρρυκνώνεται συνεχώς, διαρκώς, είναι στα επίπεδα του 2009 ο μέσος μισθός και αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στα πλαίσια συνολικότερα ότι η σύγκληση θα γίνεται σε όλο και πιο χαμηλότερους όρους αν γίνει όποια σύγκληση, γιατί ακριβώς συμπιέζεται και το επίπεδο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθωρισμός κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα. Η μεγάλη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις συγκαλύπτει ακριβώς ότι υπάρχει ένα ευρύτερο στρώμα των εργαζόμενων, ο οποίος αμείβεται χαμηλότερα ακόμη και από τον κατώτατο μισθό. Εδώ στη χώρα μας υπολογίζεται το 30%, δεν μπορούν καν τον κατώτερο μισθό. Άρα λοιπόν είναι ένα συνολικότερο πακέτο μέτρων που στο όνομα της θωράκης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομήρων υπονομεύουν ακριβώς τα δικαιώματα των εργαζόμενων και τον ίδιο το μισθό τους. Τώρα έρχομαι στην πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης. Η γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος, η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν «στηρίζουμε μεν, αλλά με το δικό μας σκεπτικό». Τι διαφορές έχει η προσέγγισή σας σε σχέση με την προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ? Προσέξτε, θεωρούμε ότι ακριβώς η πρόταση μορφής επί της ουσίας που κατέθεσαν τα υπόλοιπα κόμματα, επί της ουσίας τι θέλει να αναδείξει, να αναδείξει μια ψευδεπίγραφη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφενός και αφετέρου αξιοποιείται και στον εσωτερικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, του οποίου έχει την πρωτοκαθεδρία. Μάχη για τη δεύτερη θέση, λέτε, γίνεται. Και συνολικότερα για την αναμόρφωση του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν εντάσσεται σε μια λογική ενσωμάτωσης και της λαϊκής δυσαρέσκειας σε πολιτικές οι οποίες όχι μόνο δεν αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική, αλλά επί της ουσίας προσπαθούν να διαμορφώσουν μια ευρύτερη κοινωνική συνένεση. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλά κομβικά ζητήματα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα της κυβέρνησης έχουν βάλει πλάτη τα κόμματα αυτά για να περάσουν. Ή τουλάχιστον μέσω της ανοχής τους
διαμορφώνουν το έδαφος να περάσουν αυτά. Και δεύτερον, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα, βεβαίως, γιατί με την πολιτική του αναδεικνύει, επιδιώκει να αναδείξει τους πραγματικούς υπεύθυνους και τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός. Ένα, και δεύτερον, θεωρούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία η μόνη πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αυτή που στριμώχνει την κυβέρνηση, είναι οι αγώνες των εργαζόμενων, των αγροτών, των φοιτητών, που ακριβώς έχουν δυσκολέψει στην υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. Και σε αυτούς τους αγώνες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τους στηρίζει με όλες τις δυνάμεις, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα είτε τους υπονομεύουν, είτε είναι απόν από αυτούς τους αγώνες. Τώρα θέλω να έρθω και στο θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Βλέπω ότι ο ριζοσπάστης αναγγέλει ότι το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα δημοσιεύσει ολόκληρο το πόρισμα του ΚΚΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, πήγε το πόρισμα αυτό στον Άριο Πάγο. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν μπορείτε με τίτλους που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να μας πείτε τι λέει το πόρισμά σας, πού καταλήγει το πόρισμά σας, ποιοι έχουν τις ευθύνες και ποιες είναι αυτές. Κοιτάξτε, αναδείξαμε τις διαχρονικές ευθύνες οι οποίες υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο, για να υπάρχει δηλαδή μια εικόνα που να μην λειτουργεί κανένα σύστημα ασφαλείας την ώρα του εγκλήματος, το προσωπικό να είναι αποδυναμωμένο και με εντατικοποίηση της εργασίας, άρα επιρρεπεί στο ανθρώπινο λάθος. Τρίτο, να μην μπορεί κανείς να λέξει τι μεταφέρει η εμπορική αμαξοστοιχεία, εκάστοτε εμπορική αμαξοστοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν διαμόρφωσαν τις συνθήκες του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Και γιατί έγιναν αυτά? Γιατί ακριβώς υπάρχει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση του σιδηροδρόμου. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στον διαχωρισμένο πλέον ΟΣΕ, οι οποίες εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως η ΕργοΣΕ. Γι' αυτό ακριβώς και οι τέσσερις συμβάσεις, γιατί δεν πρέπει να επικεντρώνω μόνο στην 717, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Συμβάσεις που με συγχωρείτε για τη διακοπή, κύριε Καραθανασόπουλε, αλλά είναι πολύ καλό το χιούμορ εδώ ενός ακροατή μας, του Νίκου, ο οποίος μου γράφει: Νίκο, κάνετε λάθος και ο κύριος Καραθανασόπουλος και εσύ. Αγοραστική δύναμη υπάρχει. Εδώ τρεις υπάλληλοι της ΕργοΣΕ πλήρωσαν 1,8 εκατομμύρια σε εγγύησεις. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή η παρέμβαση του ακροατή μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έλεγα ακριβώς ότι μέσα στην ΕργοΣΕ, και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και η ίδια Επιτροπή Γεραπετρίτη, οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί παρέβαιναν άμεσα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Υπήρχαν στελέχοι της ΤΡΕΝΟΣΕ, της ΕργοΣΕ, συγγνώμη, οι οποίοι φαινόσαν ότι ήταν μανατζαρέοι επιχειρηματικών συμφερόντων. Γι' αυτό ακριβώς και υπήρχαν αυτοί οι τραγέλαφοι στις συμβάσεις που να μην μπορούν να ολοκληρωθούν. Ο ίδιος ο κύριος Σπίρτης παραδέχτηκε ότι 7-17 ήταν μια σύμβαση η οποία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί. Γιατί υπήρχαν μέσα υλικά τα οποία έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν εδώ και 15 χρόνια και συστήματα τέτοια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι πολιτικές που επί της ουσίας εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων είναι αυτές που ήταν υπεύθυνες στο να θυσιαστούν αυτές οι ζωές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται, είναι ότι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας στο έγκλημα των Τεμπών έχει την πλήρη επιβεβαίωση, και από αυτή την άποψη προκύπτουν και ποινικές ευθύνες, που στο πόρισμα του ΚΚΕ καταγράφονται οι ποινικές ευθύνες και για κακουργηματικά αδικήματα μια σειρά υπουργών, πρώην υπουργών, οι οποίοι δεν πήραν μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων και να αποτρέψουν το όποιο ενδεχόμενο μεγάλης έκτασης τραγικό σημάδι θα μπορούσε να συμβεί. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να μας δώσετε το στόχο του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ευρωεκλογές. Πού βάζετε τον πύχη, τι θα θεωρήσει το ΚΚΕ επιτυχία στις ευρωεκλογές και τι όχι? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφηκε στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα δηλαδή η χειραφέτηση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και τα κόμματα που την υπηρετούν είναι το ζητούμενο, και βεβαίως η μεγαλύτερη συμπόρευση με το ΚΚΕ σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα δηλαδή η ισχυροποίηση του ΚΚΕ
είναι στόχος τον οποίο βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καραθανασόπουλο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.